74 ολόκληρα χρόνια από το Μάη του 1941, από τότε που η τεχνή και ο λαός της έστειλαν απάκρι σ' άκρη το μήνυμα ότι ένας μικρός λαός άοπλος εντελώς αυθόρμητα έσπευσε να συγκρουστεί με το πιο βαριά εξοπλισμένο κράτος του κόσμου που δέθεται μια άρτια πολεμική μηχανή για να προασπίσει την εδαφική του αγεραιότητα για την ίδια του τη ζωή. Ένας λαός που είχε το θλιβερό αλλά και ηρωικό προνόμιο να είναι αυτός που πρώτος στα παγκόσμια χρονικά όρθωσε το ανάστημά του απέναντι στο κράτος εισβολέα, κάνοντας μια τομή στην παγκόσμια ιστορία. Σε κοινό αγώνα με τους στρατιώτες των συμμάχων χωρών της Αγγλίας, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, αντιμετώπισαν με απαράμιλο θάρρος την καταιγίδα του ναζισμού. Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στον Ηλία Βενέζη, ο οποίος χαρακτηριστικά αναφέρει κάθε φορά μέσα στους χρόνους της ιστορίας, κάθε φορά που μαχόμαστε εδώ στη γυμνή μας γη, στα βουνά μας, στα άγρια, στα φαράγγια μας και στη θάλασσά μας, κάθε φορά που στυλωνόμαστε όρθιοι, που πολεμούμε και πεθαίνουμε, ξέρουμε καλά ότι δεν υπερασπιζόμαστε μονάχα ένα κομμάτι γης, τα χωράφια μας και τα σπίτια μας. Ξέρουμε πως μαζί με αυτό υπερασπιζόμαστε ό,τι πήραμε από τους πατέρες μας και από τους πατέρες των πατέρων μας, την ελληνική παρακαταθήκη. Καθώ όταν πήγε ενός 12χρονου παιδιού, ο ουρανός γέμισε αεροπλάνα που πετούσαν χαμηλά. Οι άνθρωποι ήταν στα χωράφια, στα σπίτια τους. Ήταν ο δυνατός ο θόρυβος. Τρομάξαμε πολύ. Τρέξαμε να βγούμε στα σπίτια μας. Και αργότερα τα αφήσαμε όλα και μετακινηθήκαμε ψηλότερα σε άλλα χωριά. Το βράδυ μαθαίναμε για τις μάχες που γίνονταν, για την επίταξη των σπιτιών, των ζώων, των τροφίμων μας, για την αντίσταση των σχολιανών μας, για τις ομαδικές εκτελέσεις. Συνεχίζει η γιαγιά. Όταν πια οι βομβαρδισμοί κοπάζουν, έρχεται η ώρα που τελειωμένος σε εκπαίδευση επίλυση του σώματος των αλεξοντιστών. Στον αέρα ακόμα δέχονται τα πυρά των περήφανων κριτικών αλλά και των συναγωνιτών του συμμάχων. Όταν δεν φτάνουν στη γη, οι μάχες είναι σώμα με σώμα. Τα όπλα των αντιπάλων πρωτόγωνα και βαλαιωμένα, το πάθος όμως και η γενναιότητα των αγωνιστών τα κρατάνε, τα κάνει θαυματοφόρα για τον εισβολέα. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά ρίχνουν σε αυτόν τον αγώνα. Στο πλάι τους όμως, πρέπει να πούμε, έχουν σπουδαίους συμπολεμιστές, τους πολεμιστές των συμμάχων. Κάποιοι από αυτούς είναι και σήμερα μαζί μας, 95 χρονών και 96 χρονών. Είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο οι σύμμαχοι της Κρήτης. Πρώτοι για πολεμιστές, οι οποίοι βρέθηκαν δίπλα στο κρητικό λαό και τον στήριξαν με αυταπάνη στον αγώνα του. Πάρα πολλοί από αυτούς τους αγωνιστές έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι δίπλα στους Κρήτες αγωνιστές. Αυτοί δεν που επέζησαν, δεν ξεχνούν τον τόπο αυτό. Κάθε χρόνο τιμούν τις εκδηλώσεις μας σε όλο τον νομό, ένα τόπο που τον έχουν αγαπήσει σαν δική τους πατρίδα. Αγαπούν αληθινά την Κρήτη και τους κρητικούς και έχουν μεταδώσει αυτή την αγάπη στους απογόνους τους και έτσι έχουν δημιουργηθεί αιώνιοι δεσμοί φιλίας.